Καλησπέρα. Σήμερα, λόγω του ότι είναι μεγάλη εβδομάδα, δεν θα κάνουμε αρχή με θεατρικά και με πολιτιστικά δρόμενα, αλλά θα κάνουμε με ένα το οποίο είναι πολιτιστικό έτσι κι αλλιώς. Και το κάνω γιατί με νοιάζει. Δεν είναι δικά μου λόγια αυτά. Είναι λόγια που βγαίνουν μέσα από τα συνθήματα τα οποία ας πούμε, η ΟΑΣΙΣ, το Κέντρο Υποστήριξης Εξαρτημένων Ατόμων, κάνει μια καμπάνια για να προβάλλει όλα αυτά τα άλυτα, κατά κάποιο τρόπο, προβλήματα που αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας, δεν είναι λίγοι. Και η κυρία Πόπη Καλατζή, που έχει αναλάβει υπεύθυνη εθελοντισμού και επικοινωνίας της ΟΑΣΙΣ, εθελοντικά, είναι εδώ για να μας βοηθήσει να μάθουμε περισσότερα και ταυτόχρονα. Χαίρομαι πολύ που το κάνετε κι εσείς και μας βοηθάτε και προβάλλετε αυτές τις δράσεις, γιατί χωρίς εσάς δεν μπορούμε τα μηνύματα εθελοντισμού να τα περάσουμε σε όλη την Βόρεια Ελλάδα, έτσι όπως θέλουμε, για να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο αυτή η καμπάνια την οποία κάνουμε και εμείς και ελπίζουμε και πολλοί άλλοι συμπολίτες μας. Εμείς ήδη δηλώσαμε ότι μπαίνουμε και εθελοντές στην διάδοση αυτών. Και ήδη αρχής γενομένης από σήμερα μεταδίδεται τα μηνύματα πρόληψης και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όχι μόνο γιατί είναι μεγάλη εβδομάδα και τη μεγάλη εβδομάδα όλοι αναζητούμε να κατευθυνθούμε λιγάκι σε πράξη ανθρωπιάς, αλλά αυτό νομίζω ότι πρέπει να γίνει τρόπος ζωής. Γι' αυτό και αρχής γενομένης τη μεγάλη εβδομάδα ξεκινάμε για να το κάνουμε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Σε όλο το 2011. Το 2011 έχει οριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως έτος εθελοντισμού και έτσι και η ΟΑΣΙ, συμμετέχοντας στο έτος εθελοντισμού, μου έκανε την τιμή να μου προτείνει αυτή την θέση της υπεύθυνης εθελοντισμού. Τους πρότεινα να κάνουμε μια καμπάνια, το δέχτηκαν και πραγματικά η ανταπόκριση χθες στην συνέντευξη τύπου την οποία κάναμε και την υπογραφή των πρώτων δηλώσεων από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Άνθιμο, του οποίου την ευλογία έχουμε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την Ολυμπιονίκη μας, τα Ζούλια τη Γελεσίδου. Έχουμε τις δηλώσεις, θα τις ακούσουμε σε λίγο. Μόρδα στον Βασίλη το Ζούλια και πολλούς άλλους επώνυμους και ανώνυμους. Απλά πολλές φορές οι άνθρωποι που είναι λίγο πιο προβεβλημένοι περνάνε πιο εύκολα τα μηνύματα. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για καταστάσεις οι οποίες είναι θέματα ταμπού και προκαταλήψεων. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τα μεγάλα ταμπού τα οποία υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία για τους εξαρτημένους. Δεν έχουμε καταφέρει να τα ξεπεράσουμε αυτά. Και η ΟΑΣΙ είναι μια οργάνωση η οποία ιδρύθηκε πριν 8 χρόνια από άτομα που ήταν εξαρτημένα, που ήταν στην απεξάρτηση και ανήκαν σε ομάδες αυτοβοήθειας, δηλαδή ανώνυμοι αλκοολικοί, ανώνυμοι ναρκωμανείς, αλλά στη συνέχεια εξελίχθηκαν και έτσι τώρα ασχολούνται με όλων των ειδών της εξαρτήσης, γιατί το πρόβλημα δεν είναι η εξάρτηση, ο τρόπος ή η ουσία, αλλά η συμπεριφορά. Και έτσι λοιπόν η καμπάνια αυτή, όπως και η δράση αφορούν αλκοόλ, ναρκωτικά νόμιμα και παράνομα, όπως για παράδειγμα εκτός από τα ναρκωτικά. Που τα ξέρουμε παράνομα. Θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη έρευνα για τα ψυχοφάρμακα. Ναι. Ξέρετε τι γίνεται, πώς κατεβάζει ο κόσμος τα λεξιότητα 2-2 και θεωρεί ότι είναι καραμέλες. Ακριβώς. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση στο συγκεκριμένο ρεμιστικό, αλλά επειδή είμαι γιατρός και τα βλέπω τι γίνεται με την κατάχρηση των ψυχοφαρμάκων, πραγματικά είναι σε τραγική κατάσταση αυτό, ναι, και είναι και πλήρες απενοχοποιημένο. Παράλληλα θα ασχοληθούμε με τον τζόγο. Ο τζόγος είναι ίσως η μεγαλύτερη εξάρτηση στην Ελλάδα, γιατί είναι κρυφή και είναι επίσης και κρατική εξάρτηση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πάρα πολλοί είναι εθισμένοι σε παιχνίδια το ΟΠΑΠ. Δεν είναι μόνο οι ιδιώτες, όπως επίσης και το διαδίκτυο. Και εκεί υπάρχουν παιχνίδια διαδίκτυα. Φυσικά και δεν είναι μόνο τα παιδιά που μπορεί να είναι κολλημένα στο Facebook. Ναι. Οι άλλοι που κάνουν στο Twitter οδηγώντας. Το πρόβλημα είναι και με το διαδικτυακό τζόγο. Ξέρω ανθρώπους που είναι σαν εμάς, τις παρέες μου και σοκαρίστηκα τις προάλλες όταν είχα μια κουβέντα. Νέες γυναίκες, φίλες μου, δηλαδή του δικού μου κύκλου, μου λένε ναι, με την πιστωτική μου κάρτα παίζω κι εγώ πόκερ στο ίντερνετ. Δυστυχώς ναι. Και φυσικά το να παίξεις μία φορά, όπως και το να κάνεις μια ασφαλή χρήση αλκοόλ, δεν είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η εξάρτηση, όταν καταστρέφεσαι ή όταν δεν κάνεις άλλα πράγματα. Εμείς βέβαια εδώ πέρα, στην καμπάνια αυτή που ξεκινάμε, δεν λέμε ότι θα σώσουμε τον κόσμο και όλους τους εξαρτημένους. Μαζεύουμε όμως εθελοντές έτσι ώστε πρώτον οι ίδιοι θα μάθουν και θα ευαισθητοποιηθούν, είτε είναι 50, είτε είναι 100, είτε είναι 1500. Ακριβώς. Αυτοί θα έρθουν στην ΟΑΣΙ, θα μάθουν συγκεκριμένα πράγματα
Παράλληλα, θα τρέξουν και αυτές οι πολύ μεγάλες έρευνες, οι οποίες στηρίζονται όλες σε ερωτηματολόγια που μας φτιάχνουν ομάδα εθελοντών, ψυχολόγων, γιατρών και στη συνέχεια εθελοντών στατιστικολόγων που θα τα επεξεργαστούν. Περισσότερο ήταν εκεί εχθές. Ναι, φυσικά. Και παράλληλα, θα κάνουμε δράσεις σε όλη την πόλη με τους εθελοντές μας πάλι και σε όλες τις πόλεις Βόρειας Ελλάδας και ενδεχομένως θα προχωρήσουμε και κάτω από τη Βόρεια Ελλάδα. Για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κόσμου. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι. Εμείς αυτούς τους μύθους θέλουμε να τους ξεπεράσουμε. Εδώ να πω ότι ο Βασίλης Ζούλιας που ήρθε από την Αθήνα έχει την προέκταση, ας πούμε, της όρασης στην Αθήνα ουσιαστικά. Και πολλοί άλλοι θα ακολουθήσουν. Φυσικά, είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από την Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και εγώ το στηρίζω όσο πιο ενεργά μπορώ από την πρώτη στιγμή που έμαθα για την ΟΑΣΗ πριν 8 χρόνια, όταν ήμουν ακόμα φοιτήτρια ιατρικής. Σωστά. Να δούμε λίγο το βιντεάκι όμως με τον Μητροπολίτη μας, τον κύριο Άνθιμο, να υπογράφει και να λέει και δύο λόγια για την όλη προσπάθεια. Ωραία. Εγώ είμαι από το πρωί και χθες πηγημένος υποχρεώς και μέχρι το βράδυ. Μαζί με τις ακολουθίες που άκουτε ή ξέρετε ή μαθαίνετε εσείς που γνωρίζετε τι γίνεται. Καθώς και τώρα ήρθα από τη διανομή που κάναμε σε απόρους ειδικών δεμάτων τροφών για την περίοδο του Πάσχα. Και αυτό είναι πάλι αποτέλεσμα προσωπικής πρωτοβουλίας ατόμων που μας βοηθούν και θέλουν την Εκκλησία μπροστά, διότι έχουν και οι άνθρωποι εμπιστοσύνη στο έργο που κάνουν. Εδώ λοιπόν που υπάρχει ένα μεγάλο έργο, αυτό δηλαδή της εξασφαλίσεως εθελοντών που θα βοηθήσουν τους ανθρώπους πρώτα με να αποφύγουν εξαρτημένες υποχρεώσεις και καταναγκασμούς και κατά δεύτερο λόγο, εάν έχουν υποκύψει στους πειρασμούς, να γυρίσουν πάλι στη ζωή τη φυσική, τη λογική, την ευλογημένη και ανθρώπινη, υποβοηθούμενη, προκειμένου να αποκτήσουν την προηγούμενη καλή τους κατάσταση και το θησαυρό που λέγεται ψυχική και σωματική υγεία. Είναι δύσκολο το πρόβλημα αυτό. Δεν έχω πρώτη φορά στην ΟΑΣΗ, έχω πάει και στις εγκαταστάσεις τους, έχω συνομιλήσει στη Μητρόπολη πολλές φορές και με άλλους οι οποίοι προσπαθούν. Και η Μητρόπολη έχει επίσης ειδικό διαμέρισμα που το έχει νοικιάσει στο Σύλλογο των Γονέων που τα παιδιά τους είναι εξαρτημένα και θέλουν να διοργανώνουν προσπάθειες για να τα υποβοηθήσουν και ό,τι άλλο μπορούμε. Αλλά το πράγμα έχει πολύ πληθυνθεί, έχει πολύ αυξηθεί, οι υποχρώσεις όλων μας είναι μεγάλες και ιδιαίτερως και των Συλλόγων και των άλλων πρωτοβουλειών όπως εδώ από την ΟΑΣΗ για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να γυρίσουν, τους νέους ανθρώπους και οποιουσδήποτε άλλο. Εγώ βρίσκω κάθε μέρα ανθρώπους. Όταν βγω από τη Μητρόπολη θα με συναντήσουν άνθρωποι έτσι. Δεν θέλω να σας πω περιστατικά έτσι, αλλά θυμάμαι έναν θεσινό που πήγα σε ένα νοσοκομείο και μόλις βγήκα από το νοσοκομείο έρχεται, κατάλαβα ότι κάτι είχε. Μου λέει λοιπόν, εδώ εγώ κάνω απεξάρτηση, δεν ξέρω αν μπορεί για την αλήθεια. Δεν αφαιρούμε το λόγο από τον Μητροπολίτη μας, απλά δεν έχουμε χρόνο για να το ολοκληρώσουμε και αυτό που είπε έχει να κάνει με αυτά τα οποία στην ουσία είναι η ΟΑΣΗΣ, αλλά είναι εδώ ο κ. Δοίτσης να μας πει περισσότερα, πρόλαβε, ήρθε. Για πείτε μας κ. Δοίτση για την συγκεκριμένη οργάνωση, πώς τη λειτουργείτε εσείς, πόσα χρόνια υπάρχει, να ξέρουμε κιόλας και αυτό. Και μας είπε η κύριε Καλατζή βέβαια για τα δρόμενα που θα γίνουν και για όλες τις θελοντικές υποψηφιότητες που αυξάνονται συνεχώς. Αλλά πείτε μας και τα δικά σας, το δικό σας σκεπτικό. Και το Εγνατία κανάλι είναι εδώ πέρα αρρωγός και εθελοντής. Μπήκαμε και εμείς ως εθελοντές. Τηλεόραση. Θα τους ευχαριστούμε. Η ΟΑΣΗΣ υπάρχει εδώ και 8,5 χρόνια. Έχει ιδρυθεί από εμένα, τον Γιάννη τον Πουτάρη και άλλα 18... Που απαιτούσε ο νόμος τα 20 αρχικώς μέχρι. Ναι. Από ανθρώπους οι οποίοι περάσανε το πρόβλημα της εξάρτησης, αλκοόλ, ναρκωτικά, τζόγος και μέλη των οικογενειών μας. Ναι. Οπότε πήραμε αυτή την πρωτοβουλία γιατί έχοντας ήδη ξεπεράσει το πρόβλημα θέλαμε καταρχάς να το δημοσιοποιήσουμε. Δηλαδή, εγώ είχα άλλα 12 χρόνια βέβαια που είχα απεξαρτηθεί. Με προτροπή του Γιάννη τον Πουτάρη βγήκα στην τηλεόραση για να δηλώσω ότι υπήρξε εξαρτημένος
ότι γίνεται να μεταφέρω ένα ελπιδοφόρο μήνυμα, ότι γίνεται να επεξαρτηθείς, γίνεται να το κόψεις, είτε αλκοόλ, είναι αυτό, είτε ναρκωτικά, είτε τζόγος. Αυτό νομίζω ότι αυτή η ξεκάθαρη θέση βοηθάει πάρα πολύ. Συμβουλευτικά, ειδικά για τους γονείς που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα και κυρίως για τους γονείς των πολύ νέων παιδιών, γιατί λίγο πριν με την κυρία Καρατζή είπαμε και για το διαδίκτυο, που και αυτό αντιμετωπίζει πλέον τον εθιστικό παράγοντα στα νέα παιδιά. Εκεί πώς συμβάλλετε, πώς μπορείτε να βοηθήσετε και πού μπορούν να απευθυνθούν, κάποιο τηλέφωνο, γιατί δεν δώσαμε τίποτα μέχρι τώρα και κακώς έπρεπε να τα δίνουμε συνέχεια αυτά τα στοιχεία. Το τηλέφωνο μας είναι 2310 508 598. Σχετικώς εύκολο. Σχετικώς εύκολο και αυτό, αν το ξεχάσουν, δεν ξεχάσουν τη λέξη ναι, όασης. Ναι, εύκολα. 508-598 είναι λοιπόν, εύκολο. Λοιπόν, και υπάρχουν ομάδες γονέων, υπάρχουν σύμβουλοι απεξάρτητες, όπως είμαι εγώ, υπάρχουν κατά καιρούς εθελοντικά και ανιδιοτελώς επαγγελματίες ψυχικής υγείας, οι οποίοι επίσης προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Άλλες φορές καλούμε ανθρώπους που τους πληρώνουμε, γιατί ο κόσμος θέλει, σου λέει θέλω να... Πάνω από... όλα αυτά βασίζονται βέβαια στην εμπειρία μας, δεν ξέρουμε πώς να αντιμετωπίσουμε τον εθισμό, ναι. Την εξάρτηση. Ο εθισμός στο διαδίκτυο δεν διαφέρει στα βασικά του από καμιά άλλη εξάρτηση. Ναι, χτυπάει τα ίδια ψυχικά, στην ίδια ψυχική διαδικασία της νόσου. Είναι νόμιμος, το μέσο διαφέρει, ναι. Ότι μέσω ενός υπολογιστή δραπετεύει σε την πραγματικότητα. Άρα λοιπόν συγκαταλέγεται στις νόμιμες εξαρτήσεις όπως είναι ο τζόγος και το αλκοόλ, στις συμπεριφορικές εξαρτήσεις όπως είναι μόνο ο τζόγος, έτσι, λοιπόν, ή κάποια άλλα χόμπι ή ενασχολήσεις οι οποίες καταντούν μανίες, περί αυτού πρόκειται, και έχει τη συνέπειση ανάλογα με το βαθμό που κάποιος έχει βυθιστεί σε αυτό που λέμε εθισμός. Ναι, γιατί είναι κλιμακωτό αυτό. Ακριβώς. Δεν έχει μια βαθμίδα μόνο. Αυτό είναι το πρόβλημα με τον εθισμό, είναι ότι πραγματικά είναι μια προοδευτική, κλιμακούμενη ασθένεια. Στα πρώτα στάδια κανένας δεν ανησυχεί, δεν υπάρχουν ιδιαίτερες συνέπειες. Και έχει την εντύπωση ότι μπορεί να το ξεπεράσει κιόλας. Σταδιακά αρχίζει και οι συνέπειες γίνονται περισσότερες, το κουβάρι μαζεύει. Αλλά όσο γίνεται αυτό το πράγμα, τόσο πιο πολύ έχει αλλοιωθεί και ο ίδιος εξαρτημένος, ναι. Διανοητικά, δικαιολογώντας αυτό που κάνει. Ψυχολογικά, κοινωνικά, δηλαδή βουλιάζει σε μια κινούμενη άμμο. Ούτως ή άλλως και ιατρικά αυτό είναι ο εθισμός. Ότι θέλουμε μεγαλύτερη ποσότητα από το οτιδήποτε για να νιώσουμε, για να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Κυρία Καρατζή, επιστημονικά, μια και είστε γιατρός, ποιες ορμόνες είναι αυτές που διαταράσσουν το σύστημα αυτό? Έχει να κάνει όλο με την λειτουργία του εγκεφάλου, με τις ενδορφίνες. Υπάρχουν φυσικά οπιοειδή στον οργανισμό μας. Και επίσης δεν είναι μόνο θέμα ορμονών. Υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες σχετικά με τον εθισμό και με τις εξαρτήσεις. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι ένα νόσημα που εξαρτάται από συγκεκριμένο γονίδιο και μόνο. Για μένα σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει να κάνει με τη συμπεριφορά μας. Και γι' αυτό το σημαντικό που γίνεται στις ομάδες αυτοβοήθειας και όπως έχω παρακολουθήσει και τη δράση της ΟΑΣΗΣ, οι άνθρωποι οι οποίοι πάνε και σε ένα ασφαλές περιβάλλον είναι άνθρωποι οι οποίοι αλλάζουν την ζωή τους. Δεν έχει να κάνει αυτό με τις ορμόνες μόνο, έχει να κάνει με τον τρόπο που βλέπεις την πραγματικότητα. Και έτσι μαθαίνεις να είσαι δυνατός για τη δικιά σου πραγματικότητα, να σου αρέσει η πραγματικότητα που ζεις, για να μην χρειάζεται να ζεις μια άλλη πραγματικότητα. Αυτή που σου δίνουν είτε τα ναρκωτικά, είτε το αλκοόλ, είτε το διαδίκτυο, είτε το τζόγο, είτε τα ψυχοφάρμακα, είτε τα νόμιμα, τίποτα άλλο. Χωρίς εισαγωγικά θα το βάλω, είναι καθαρά θέμα παιδείας, έτσι. Είναι καθαρά θέμα από πώς μεγαλώνεις το περιβάλλον σου, η οικογένειά σου. Όχι απόλυτα. Όχι απόλυτα, γιατί βλέπουμε και στις ίδιες οικογένειες δύο παιδιά να μην έχουν την ίδια πορεία.